Λιγκουίνι με κεφτέδες. Το αγαπημένο μου φαγητό. Και έλα να σου δείξω τη λύση όταν δεν θες να μπλεχτείς με το να φτιάχνεις κεφτέδες εσύ, το οποίο δεν είναι για όλους μια ευχάριστη διαδικασία, μιας και πολλοί από εμάς μπορεί να λείπουμε όλη μέρα, να θέλουμε να γυρίσουμε στο σπίτι και να φτιάξουμε κάτι νόστιμο, αλλά πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν, ξέρω πού ακριβώς να βρούμε τους τέλειους κεφτέδες. Έλα μαζί μου. Όπως έχω κάνει γνωστό μέχρι τώρα και σε προηγούμενο βίντεο, για μένα οτιδήποτε έχει να κάνει πλέον με κρεατικό και όχι μόνο, απλούστατα πηγαίνω στο meeting place διδασκάλου και βρίσκω όλες μου τις λύσεις εκεί. Σήμερα αυτό που ψάχνω είναι οι φημισμένοι ανάμεικτοι κεφτέδες του, όπου πήρα 10, γιατί κάτω από 10 είναι σαν να μην έφαγες. Πάμε να δούμε. Είμαι πανέτοιμος. Πήρα 10 κεφτέδες από το meeting place διδασκάλου, τους οποίους τους έχω ξαναδοκιμάσει και τους έχω μαγειρέψει και εγώ εκτός βίντεο πάρα πολλές φορές. Και μπορώ να πω ότι είναι και πιο νόστιμοι από όπως τους κάνω εγώ. Και δύσκολα παραδέχομαι κάποιον να φτιάχνει κάτι πιο νόστιμο από μένα. Πάμε να ξεκινήσουμε μαγειρική. Τώρα, θα μπορούσα κάλλιστα το νερό για τα λιγκουίνι μου να το αλατίσω. Μια πολύ καλύτερη λύση είναι να βάλω το Easy Pasta από τη Mist. Ένα προϊόν το οποίο το έχω σχεδιάσει εγώ ίδιος, το οποίο πέρα από αλάτι έχει και αποξηραμένα μυρωδικά και λαχανικά, τα οποία κάνουν το νερό για τα ζυμαρικά, μουα, ό,τι καλύτερο. Κανονικά το βάζω, λέει, μια κουταλιά, εγώ βάζω δύο. Γιατί στη ζωή όλα πολύ. Το νερό μου πλέον έχει βράσει και ήρθε η ώρα να ρίξουμε μέσα λιγκουίνι. Εννοείται, δεν τα σπάμε, τα ρίχνουμε μέσα ολόκληρα. Πάρα πολύ σημαντικό tip για αυτή τη συνταγή. Σε αυτή την βράση των ζυμαρικών δεν βράζουμε τα ζυμαρικά σε όλη τους τη διάρκεια. Γιατί μετά θα περάσουν και από τη σάλτσα με τους κεφτέδες και θα συνεχίσουν να μαγειρεύονται. Οπότε θα περάσουν από δύο σημεία στα οποία η πάστα θα συνεχίσει να μαγειρεύεται. Τι σημαίνει αυτό? Θα τα βγάλουμε και θα τα στραγγίξουμε τουλάχιστον 3 με 4 λεπτά πριν να είναι έτοιμα. Με λίγα λόγια, πιο πολύ και από αλντέντε. Τώρα που είμαστε ένα λεπτό πριν στραγγίξουμε τα μακαρόνια, επειδή θα χρειαστεί για μετά, κρατάμε λίγο από το αμυλούχο νερό, το οποίο έχει και το ζωμό του Easy Pasta μέσα. Και είναι απλά ιδανικό. Αυτό εδώ το σημείο βρασμού των ζυμαρικών είναι το τέλειο. Πάμε να στραγγίξουμε. Μέχρι να γίνουν οι κεφτέδες και η σάλτσα μου, για να μην μου κολλήσουνε, θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο. Θα ανακατέψω τα ζυμαρικά μου και τώρα πάμε να το κάνουμε πραγματικά ενδιαφέρον. Το λάδι στους κεφτέδες, ειδικά στην πρώτη φάση που είναι να τηγανιστούνε, μην το λυπηθείτε. Μέσα στο λάδι, πέταξε και μια σκελίδα σκόρδο. Δεν κάνει μεγάλη διαφορά. Περιμένουμε να κάψει καλά-καλά το λάδι. Δεν ρίχνουμε ποτέ τους κεφτέδες μέσα στο λάδι αν δεν έχουμε βεβαιωθεί ότι το λάδι έχει κάψει. Αν το λάδι έχει κάψει, θα κάνει αυτό εδώ το τσιρτσιρ. Όσο κάνουμε το πρώτο τηγάνισμα, πάμε καπακάκι για ένα λεπτό και κάπου εδώ βάζουμε τη φωτιά από δυνατή σε μεσαία. Γυρνάμε τους super duper κεφτέδες μας και αυτό εδώ τώρα είναι το σημείο που πρώτον αφαιρούμε τη σκελίδα σκόρδο, δεν έχει άλλη χρήση. Ένα τελευταίο καπάκωμα, όχι για παραπάνω από 1-1,5 λεπτό και μετά πάμε στο επόμενο βήμα. Σε αυτό το σημείο τώρα τι ακριβώς θέλουμε να κάνουμε? Αφαιρούμε τα 2 τρίτα από το λάδι που έχει μέσα το τηγάνι που έχει τραβήξει από τους κεφτέδες και θα το δέσω με χειροποίητη σάλτσα ντομάτας που έχω φτιάξει εδώ πέρα, στην οποία γράψτε μου στα σχόλια άμα θέλετε να γίνει ένα ξεχωριστό βίντεο μόνο για το πώς φτιάχνουμε την τέλεια σάλτσα ντομάτας. Πάμε! Έχω πλέον αφαιρέσει το λάδι και άμα δείτε στο τηγάνι κάτω κάτω έχει μείνει λίγο κατακάθι από το τηγάνισμα των κεφτέδων. Το θέλουμε αυτό. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο τώρα θα χαμηλώσουμε πολύ τη φωτιά, θα ρίξουμε μέσα τη σάλτσα ντομάτας, το νεράκι από τα ζυμαρικά, όλο. Το αγαπημένο μου σημείο σε κάθε συνταγή η οποία έχει μέσα ζυμαρικά και κόκκινη σάλτσα. Πολύ, πολύ βασιλικό. Το βασιλικό, μην τον λυπάστε, σε αυτές τις συνταγές είναι όλη η διαφορά. Λίγη ριγανίτσα, αλατάκι και πιπεράκι μαύρο. Μαντέψτε. Εννοείται ότι ρίχνω μέσα τα λιγκουίνι μου. Αργά-αργά ανακάτεμα, γιατί ούτε τους κεφτέδες θέλουμε να σπάσουμε, αλλά σίγουρα όχι τα ζυμαρικά. Ούτε λίγο ούτε πολύ,
το ωραιότερο φαγητό που έχει βγει ποτέ. Πάμε. Μην ασχοληθείτε με ιδιαίτερες φανφάρες εδώ πέρα στο στήσιμο. Απλά πράγματα. Πολλά μακαρόνια. Παρμιτζιάνο ρετζιάνο. Βήμα πρώτο, παρμεζάνα που μόλις τρίφτηκε. Βήμα δεύτερο, δίπλα από τους κεφτέδες, από δύο κομμάτια παγωμένη ρικότα. Και οκ, okay, για την κλαμουριά και λίγο ακόμα βασιλικό. Και αυτό ήταν το πιάτο μου. Ας ξεκινήσουμε από το κεφτέ, από το meeting place. Ναι. Ο φίλος μου ο Γιάννης, κυρίες και κύριοι, κάνει καλύτερους κεφτέδες από μένα. Θα πρέπει να ζήσω με αυτό. Πάμε να δούμε και την πάστα μας. Αυτό το πιάτο, αν είχε στόμα να μιλήσει, θα ζητούσε 50 ευρώ σε όποιον το έτρωγε, γιατί είναι ψυχοθεραπεία. Δυστυχώς πρέπει να σας αφήσω, γιατί πρέπει να το φάω. Γράψτε μου στα σχόλια, έχετε δοκιμάσει κεφτέδες από το meeting place, δασκάλου? Τώρα την επόμενη φορά που θα λαχταρίσεις κεφτέδες και όχι μόνο, ξέρεις που να πας.